ένας ακόμη αρχηγός κόμματος πρόκειται να είναι υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές στο Ηράκλειο. Πρόκειται για το Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ Δημήτρη Καζάκη. Με την παράταξη να έχει ήδη παρουσιάσει τους υποψήφιους βουλευτές του νόμου, η διαγραφή του χρέους, η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η έκδοση εθνικού νομίσματος, η ανατροπή των συμβάσεων και η απόδοση δικαιοσύνης αποτελούν τις θέσεις του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, ώστε να επιτευχθεί το όραμα της πραγματικής δημοκρατίας, όπως επισημαίνεται από το κόμμα. Διαγραφή του εξωτερικού χρέους της χώρας με βάση τη διεθνή νομοθεσία, εμπειρία και πρακτική. Έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση με πρώτο βήμα την έκδοση εθνικού νομίσματος. Ανατροπή όλων των μνημονιακών και δανειακών συμφωνιών και συμβάσεων. Απόδοση δικαιοσύνης. Με αυτά τα βήματα θεωρεί το ΕΠΑΜ ότι η επίτευξη του οράματος της εθνικής ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και πραγματικής δημοκρατίας μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ένα από τα πρώτα και βασικά προτάγματα του ΕΠΑΜ είναι η μονομερής διαγραφή του χρέους, κάτι το οποίο συμφωνεί με την πρόσφατη απόφαση του ΟΗΕ, όπου αναγνωρίζει σε ένα κυρίαρχο κράτος να κάνει αναδιάρθρωση του χρέους του, στο βαθμό που αυτό νομίζει. Με στόχο βεβαίως την είσοδο στη Βουλή, ούτως ώστε να μπορεί να απευθυνθεί σε πολύ πλατύτερες μάζες στο λαό μας, να παρουσιάσει αναλυτικά την πρόταση και το πώς μπορεί να γίνει ακριβώς η μετάβαση σε νέο εθνικό νόμισμα, ούτως ώστε να έχουμε τη κυριαρχία στη χώρα μας και να αποφασίζουν οι πολίτες δημοκρατικά και ελεύθερα. Πόλος έλξης η Κρήτη για τους πολιτικούς αρχηγούς, αφού και ο Δημήτρης Καζάκης, Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ, πρόκειται να είναι υποψήφιος βουλευτής στο Ηράκλειο. Οι υποψήφοι του ενιαίου παλαϊκού μετόπου για τον νόμο Ηρακλείου είναι ο Δημήτρης Καζάκης, η Μόνα Αμανατίδου, ο Δημήτρης Ορφανουδάκης, ο Ανδρέας Στεφανουδάκης, ο Εμμανουήλ Καστελιανός, η Χαρίκλια Βολικού, ο Κωνσταντίνος Μεσαρίτης, η Ειρήνη Σταυρουλάκη, η Μαρία Ζολώτα και η Θεοδόρα Καπετανάκη. Να σταθούμε στα πόδια μας, να ξανακερδίσουμε τα χαμένα. Η Ελλάδα κέρδισε μόνο με τα μεγάλα όχι και με όχι με τους ανεφόρων παράδοση σε αυτούς που απαιτούσαν να έρθουν να κυριαρχήσουν στην Ελλάδα. Το ΕΠΑΜ είναι το μέτωπο που εστιάζει πρωτίστως στον άνθρωπο. Γι' αυτό και είμαστε σίγουροι ότι θα είναι μαζί μας όσοι πραγματικά πιστεύουν στον άνθρωπο.